το τρίτο χριστουγεννιάτικο τουρνουά είναι εδώ από τον Έσπερο. Πείτε μας και τον στόχο αυτής της εκδήλωσης, η οποία βλέπουμε ότι έχει μια διαχρονική αξία για τον κόσμο του αθλητισμού. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Τα παιδιά θέλουμε να μπουν στο γήπεδο, να παίξουν. Είναι γιορτινές μέρες, το χαίρονται, το διασκεδάζουν. Πραγματικά ακούμε μόνο φωνές, χαμογελαστά πρόσωπα παιδιών, τα οποία είναι φίλοι πάνω απ' όλα, αυτό θέλουμε να μεταφέρουμε. Και παίζουν ένα παιχνίδι το οποίο αγαπάνε και αθλούνται όλο τον χρόνο για να έχουν παιχνίδια. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν αγώνες πολλούς, γιατί είναι under 10, είναι μικρά παιδιά, μικρών ηλικιών, και τους δίνεται ευκαιρία σήμερα να παίξουν και να συναγωνιστούν. Ποια σωματεία αθλητικά συμμετέχουν σε αυτό? Έχει έρθει ο Δίκαιος, ο Φίβος, ο Υποκράτης και βέβαια ο Έσπερος ως διοργανωτής. Οι γονείς πώς το αγκαλιάζουν αυτό? Πάρα πολύ όμορφα οι εικόνες, χαίρονται τα παιδιά όλα, τα παιδιά τα δικά τους, παππούδες, γιαγιάδες. Το κλίμα είναι υπέροχο, είναι ακριβώς όπως το θέλουμε για να κλείσει η χρονιά πάρα πολύ όμορφα. Ποιες είναι η στόχευση της ομάδας του Έσπερου για το ένα έτος που κλείνει αλλά και για ένα έτος που ξεκινά? Τι περιμένετε, πώς το κάνετε? Ο Έσπερος μεγαλώνει μέρα με την ημέρα, αυτός είναι ο στόχος μας. Προσπαθούμε να μεταφέρουμε στα παιδιά αξίες οι οποίες θα τους χρειαστούν αργότερα στη ζωή τους. Δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση σε κομμάτια τα οποία είναι και έξω από τις γραμμές του μπάσκετ. Το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, το πώς πρέπει να κρίνουμε την κάθε κατάσταση, το σεβασμό που πρέπει να έχουν τα παιδιά απέναντι στον εαυτό τους, στους συμπαίκτες τους, στους προπονητές, σε οτιδήποτε, με οτιδήποτε ασχολούνται. Αυτά είναι, ο αθλητισμός δίνει τόσα πολλά εφόδια και πολλά εχέγγυα για να σταδιοδρομήσουν και να έχουν μια καλύτερη ζωή. Κλείνοντας τις ευχές σας. Καλά Χριστούγεννα, πραγματικά ευημερία, ευτυχία, καλότυχα να είναι τα παιδιά όλου του κόσμου, υγεία σε κάθε σπιτικό. Εύχομαι το νέο έτος να τους φέρει να πραγματοποιήσουν όλες τις ευχές τους. Κώστα, Άντερ 10 σήμερα εδώ στο Χριστουγεννιάτικο τουρνουά, που είναι πολύ σημαντικό και αυτές τις τρυφερές ηλικίες. Πες μας και σαν εκπαιδευτικός αλλά και σαν coach των παιδιών τα μηνύματα αυτής της ημέρας. Τα μηνύματα είναι ενότητα, τα μηνύματα είναι αθλητισμός, τα μηνύματα είναι υγεία, χαρά και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Είναι δύσκολες εποχές που ζούμε. Συνδυάστηκε το σημερινό τουρνουά με το κλείσιμο των σχολείων. Τα παιδιά είναι έτσι κι αλλιώς χαρούμενα. Συνεχίζουμε αυτή τη χαρά τους διοργανώνοντας αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση. Και τα παιδιά μέσα από αυτό, μέσα από την παρόντρινση, μέσα από το χειροκρότημα του συμπαίκτη αλλά και του αντιπάλου εντός εισαγωγικών, είναι το καλύτερο μάθημα για αυτές τις άγιες ημέρες που έρχονται. Πόσο ανάγκη έχουν τα παιδιά αυτού του είδους αγώνες? Πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, ειδικά στην εποχή που ζούμε, με τις δραστηριότητες που έχουν τα παιδιά, με τις απαιτήσεις του σχολείου, με το τηλεόραση, με τα video games, με όλες αυτές τις ηλεκτρονικές συσκευές. Το ότι πρέπει τα παιδιά μέσα σε ένα οργανωμένο πλαίσιο να αθληθούν και να κινηθούν για να βρουν έναν ρυθμό, για να γυμνάσουν τους μύες τους, είναι απαιτούμενο. Οπότε αυτές οι εκδηλώσεις είναι άμεσης ανάγκης και θα ήθελα προσωπικά να παροτρύνω τον Δήμο να διοργανώνει και από μόνος του αυτές τις δράσεις και τις εκδηλώσεις και όχι μόνο να είναι πρωτοβουλίες των αθλητικών συλλόγων. Τις ευχές σας. Να είστε καλά, πάνω απ' όλα υγεία να έχουμε και νομίζω ότι με την υγεία όλα τα άλλα τα βρίσκουμε. Και ο Δίκαιος συμμετέχει εδώ με τα μικρά τα παιδιά. Πες μας έτσι, Βασιλική μου, και εσύ ως νέο κορίτσι, ένα παιδί του Δικαίου, πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά? Αρχικά να ευχαριστήσουμε τον Έσπερο για αυτή την διοργάνωση, που πάλι φέτος προσπάθησε όσο πιο πολλά παιδιά με ηλικίες 15, 16 και 17 να πραγματοποιηθεί το τουρνουά. Ήταν πάρα πολύ ωραία, τα παιδιά διασκεδάζουν, παίρνουν μαθήματα από αυτά. Με τη σειρά μου ευελπιστώ να γίνεται κάθε χρόνο αυτό, γιατί βοηθάει πολύ τα παιδιά και να κάνουν τόσο όμορφη διοργάνωση. Τις ευχές σου. Εύχομαι χρόνια πολλά, καλές γιορτές με υγεία σε όλους, να πραγματοποιηθούν νέοι στόχοι που δεν πραγματοποιήθηκαν το 2023. Και πάνω απ' όλα υγεία. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές. 3.